Λοιπόν, έκανα λέει επιχείρηση τα η Ελλάς στο κέντρο της Αθήνας και κένωσαν τα κτίρια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στην Κόρινθο τελικά. Δηλαδή τι κάναμε τώρα, τους πήραμε από το κέντρο της Αθήνας που τους είχαμε μαντρωμένους εκεί και τους φέραμε στο Ξέφραγο Αμπέλι. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος έξωθεν στρατοπέδου Κορίνθου, όχι στρατόπεδο, στρατόπεδο μεταναστών πλέον και προσφύγων, γιατί στρατόπεδο δεν υπάρχει εκεί. Έφυγαν όλα τα χαρακτηριστικά ενός στρατοπέδου, ξέρετε που λέμε, εκεί που κάποτε έγιναν μεγάλες φασαρίες με πρόσωπα της Χρυσής Αυγής που δεν ήθελαν τότε να γίνουν αυτές οι εγκαταστάσεις και να έρθουν μετανάστες, πρόσφυγες και λαθρομετανάστες, όπως τους έλεγαν τότε τα μέλη της τοπικής της Κορίνθου. Έτσι λοιπόν έγινε αυτό, άδειασε η Αθήνα, όλα τα αθηναϊκά μέσα μιλούν για παιδιά, 250 τόσους πρόσφυγες μετανάστες, τους οποίους δεν ξέρω, είχαν κάνει την ταυτοποίηση. Γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται, ταυτότητες, τέτοια πράγματα, αν έχουν κάνει κάποια εγκλήματα στη χώρα τους ή όχι. Αυτά δεν παίζει κανένα ρόλο τώρα. Σημασία έχει, τους ρίξαμε τώρα στην Κόρινθο και όποιον πάρει ο χαρός ή όχι. Τους έχουν μαντρώσει λοιπόν τώρα, ανοιχτού τύπου στρατόπεδο. Πάμε να δούμε τι έγινε πρώτα στην Αθήνα, πώς μετέδωσαν την είδηση τα αθηναϊκά μέσα. Εξαιρετικά δύσκολες ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που βρέθηκαν στα δύο υποκατάληψη κτίρια επί της Αχαρνών. Από τα δύο κτίρια, οι δεκάδες αστυνομικοί της ασφάλειας απομάκρυναν 240 άτομα, 40 εκ των οποίων ήταν παιδιά. Η φωτογραφία που δημοσιεύει το πρωτοθέμα.gr από εσωτερικό δωματίο αποτυπώνει τις δύσκολες συνθήκες για τους ανθρώπους αυτούς. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων έχουν ξεκινήσει επιχείρηση καθαρισμού. Τα κτίρια θα σφραγιστούν για να αποφευθεί το ενδεχόμενο ανακατάληψης. Οι 240 πρόσφυγες και μετανάστες, την πλειονότητά τους από το Αφγανιστάν και τη Συρία, μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών. Δεν βρέθηκαν ναρκωτικά στους χώρους που ερεύνησαν οι αστυνομικοί. Αυτή ήταν η πέμπτη επιχείρηση εκένωσης καταλήψεων τον τελευταίο μήνα. Βλέπουμε πρώτο θέμα. Εικόνες μέσα από τα κτίρια τα οποία είχαν κατασκηνώσει και είχαν εγκατασταθεί από μόνοι τους. Βρήκαν ανοιχτές πόρτες και μπήκαν. Εκεί υπήρχαν βέβαια τουαλέτες, από ό,τι βλέπετε υπήρχαν βρύσες. Τώρα νερό αν είχε, μην το ψάχνετε, ποιος να είχε νερό εκεί. Με τους κουβάδες θα το πήγαιναν. Και τους πήγαν λέει στην κεντρική διεύθυνση. Τελικά όμως τα λεωφορεία έφτασαν στην Κόρινθο. Κοιτάξτε εδώ στην Κόρινθο τι γίνεται. Ήρθαν τα λεωφορεία. Οι πρώτες εικόνες μεταδίδονται από το Corinthos TV. Είδατε λοιπόν, όλο και πλησιάζουν τώρα. Άρχισαν λοιπόν και οι φήμες στην Αργολίδα ότι θα γίνουν και εδώ τέτοια πράγματα. Θα έχουμε εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών στο στρατόπεδο το ΚΕΜ, το οποίο το τελευταίο διάστημα είναι έτσι, έχει πέσει δηλαδή ένα σκουέλς λένε. Έτσι λοιπόν πολλοί φοβούνται και σπέρνουν τον πανικό ότι και στην Αργολίδα και στο ΚΕΜ θα έχουμε κάτι ανάλογο. Κανείς δεν μπορεί να πει με τα βεβαιότητας τι μπορεί να γίνει εδώ στο ΚΕΜ στην Αργολίδα. Υπάρχει βέβαια και το άλλο, το πεδίο βολής που είναι στην Αργολίδα. Εκεί χρειάζονται να γίνουν εγκαταστάσεις, να στήσουν τα πράγματα από την αρχή, ενώ το ΚΕΜ είναι έτοιμο. Δηλαδή αν πάρεις το μισό κομμάτι έχεις τελειώσει. Όμως υπάρχουν και δημοσιεύματα που διαψεύδουν αυτά που γράφουν κάποιοι άλλοι. Μιλούν για διαμορφωμένους ξενώνες, τους οποίους θα έρθουν αξιωματικοί, μάλιστα, ειδικών δυνάμεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παραθερίζουν εδώ με τις γυναίκες τους. Δηλαδή τι κάνουμε τώρα, θα φτιάξουμε χώρους, το ελληνικό κράτος θα προσφέρει εδώ το ΚΕΜ, αντί να βάλουμε μετανάστες μέσα, να καλύψουμε θέσεις και εμείς στην Αργολίδα, θα βάλουμε τους αξιωματικούς με τις γυναίκες, τα παιδιά τους να πηγαίνουν να κάνουν τα μπάνια τους, να παραθερίζουν και θα φτιαχνούν και μεγάλες μάντρες,
οι οποίες από ό,τι λένε θα, για να μην βλέπουν και μέσα τι γίνεται, γιατί μπορεί να φτιάξουν και κανένα πισίνα αργότερα, μην βλέπουν τι γίνεται τώρα, η κυρία του κυρίου, η κυρία. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτοί οι Ευρωπαίοι που θα έρχονται εδώ πέρα θα κάνουν τον παραθερισμό τους, θα πηγαίνουν και στην Καραθώνα, θα πηγαίνουν στην Αρβανιτιά, θα κάνουν τα μπάνια, θα λέει που πάμε στο σπίτι μας, που πάμε στο κέμπ. Δηλαδή θα μπαίνουμε στο στρατόπεδο και θα τους φυλάνε κιόλας, εφόσον θα είναι τόσο μεγάλα πρόσωπα, θα τους φυλάνε και οι στρατιώτες πίσω από τη μάντρα. Πια σταυρό και κούρευτο λοιπόν που λένε. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Από τη μία δεν θέλουμε τους μετανάστες, από την άλλη θα μας έρθουν όμως οι ειδικοί αυτοί, οι αξιωματικοί των ειδικών δυνάμεων. Ξέρετε, όπως παλαιότερα που λειτουργούσε το στρατόπεδο, που υπήρχαν εδώ οι κατοικίες των αξιωματικών με τις γυναίκες, τα παιδιά τους, και καλά και πολύ ορθά υπήρχαν και μπορεί να υπάρχουν κάποιες ακόμη. Αυτοί λοιπόν όμως δεν είναι αυτή η κατάσταση, από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα. Θα έρθουν κάποιοι οι οποίοι θα είναι Ευρωπαίοι, ακόλουθοι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, και εμείς θα λέμε ότι κάποτε εκεί εκπαιδευτήκαμε, κάποτε εκεί ήταν το κέντρο μηχανικού, έχουμε περάσει και εμείς από εκεί και θα θυμόμαστε τι ακριβώς έχει γίνει. Πάμε σε ένα άλλο τώρα δίμηνο. Παρά τα συζήτησε ο Δημήτρης ο Καμπόσος και το πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα από τους συμβούλους του. Δέχτηκε βέβαια ένα στενό μαρκάρισμα από τη μεριά του κυρίου Χιβιδόπουλου και από την αντιπολίτευση γενικότερα, Θωμόπουλους και οι υπόλοιποι, οι οποίοι έδειξαν ότι θα έχουμε γερές κόντρες μέσα στο Συμβούλιο και όπως είπε ο κύριος Καμπόσος, είναι αυτό που έλεγε, ότι αν δεν είχε την πλειοψηφία και αν δεν είχε το μεγάλο ποσοστό που του έδωσε ο λαός του Δήμου Άργους Μυκηνών, σήμερα δεν θα μπορούσε να περάσει τίποτα. Έτσι λοιπόν πέρασε ο Δημήτρης ο Καμπόσος το θέμα, πήρε μία δίμηνη παράταση, γιατί αυτός ο εργολάβος που έδωσε και χαμηλή, που έδωσε την έκπτωση για να φτιάξει την κατασκευή εκεί με τα σκουπίδια και με όλο αυτό το θέμα, δεν εμφανίστηκε, εξαφανίστηκε. Σου λέει τώρα, ξέρω εγώ, μήπως αλλάξει, δεν ξέρω τι σκέφτηκε. Μήπως σκέφτηκε ότι θα φύγει ο κ. Καμπόσος από την εξουσία και έκανε αυτό το λάθος. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε ο εργολάβος. Και εξαφανίστηκε. Έτσι λοιπόν ο κύριος Καμπόσος δίνει μια δίμηνη παράταση ο δήμαρχος μαζί με το συνδυασμό του και μιλάει έτσι κατηγορηματικά. Να τον ακούσουμε. Δόθηκαν κάποια χρήματα στο Δήμο Άργους Μυκηνών για να κάνουμε ένα εργοστάσιο για την ενδιάμεση διαχείριση μέχρι να ξεκινήσει η ολοκληρωτική διαχείριση την οποία ευαγγελιζόταν η προηγούμενη περιφερειακή κυβέρνηση. Ξεκινήσαμε λοιπόν, δεν θα πω πάλι στη διαδικασία πώς ξεκινήσαμε και τι έγινε στην πορεία, αυτά έχουν κριθεί και έχουν συζητηθεί πολλές φορές. Εμείς πολεμήσαμε να χτυπήσουμε τρία πράγματα, αυτά τα οποία έλεγε το ΣΔΙΤ, εκείνο το ΣΔΙΤ, τα οποία τα πολεμήσαμε και τα πολεμάμε ακόμα και θα συνεχίσουμε να τα πολεμάμε και όταν ολοκληρωθεί το εργοστάσιο. Τι έχει γίνει με το εργοστάσιο? Δεν συμβαίνει πρώτη φορά κάποιος εργολάβος να έχει περίεργη συμπεριφορά. Έδωσε μια πολύ μεγάλη έκπτωση και καλά έκανε. Μπράβο του, γιατί αν δεν την έδινε αυτή τη μεγάλη έκπτωση, εμείς δεν θα μπορούσαμε να το κατασκευάσουμε το εργοστάσιο, διότι ήμασταν από κοινού με τον Ναύπλιο και τον Ναύπλιο απεχώρησε πιθανόν για άλλους λόγους, οποίους δεν γνωρίζω. Έτσι, και γι' αυτό και δεν μπορεί σήμερα να κάνει διαχείριση των απορριμμάτων του. Σημειωτέων ότι όταν ένας Δήμος έχει ξεκινήσει να κάνει εργοστάσιο, τότε σταματάνε τα πρόστιμα. Διότι είναι στη διαδικασία να κάνει την επεξεργασία των απορριμμάτων. Άρα εμείς καλά κάναμε και ξεκινήσαμε και μέχρι να τελειώσουμε δεν θα έχουμε καμία διαδικασία προστίμων, τα οποία δεν τα γνωρίζουν οι νεόκοποι φυσικά και λένε ότι προλαβαίνουν. Συνεχίζω. Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που ευαγγελιζόταν και έλεγε, σας παρακαλώ αν θέλετε όταν μιλούσατε, εγώ δεν μιλούσα. Και θα με ακούτε για 52 μήνες ακόμα. Έτσι, σιωπηλά. Θα ακουγόμαστε. Και ήρεμα. Θα βεβαίως. Αυτό το λέω πρώτο. Το λέω. Εγώ δεν είμαι πρώτος, είμαι ο δήμαρχος. Έτσι. Σας ακούω όλους χωρίς να μιλάω. Όταν θα μιλάω όμως θα με ακούτε κι εσείς. Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, 150.000 τόνους. Προσέξτε κύριοι συνάδελφοι. Προσπαθώντας να αποφύγουν
τις υψηλές τιμές. Πήραμε μία τιμή 29,45 συν ΦΠΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όταν οι τιμές που κανένας δεν μας είπε ποτέ ήταν από 90 μέχρι 120-150, δεν ξέρω πόσο. Αυτά ήταν χθες. Πάμε στον έλεγχο που θα γινόταν στην είσοδο για 30 χρόνια, κύριοι συνάδελφοι, το ΣΔΙ, 28 με 30 χρόνια. Θα υπέγραφα δηλαδή εγώ για 30 χρόνια, όπως έκαναν άλλοι με μεγάλη ευκολία, να δεσμεύσω τον τόπο μου και τον λαό μου για 30 χρόνια. Δεν το έκανα και αντιστάθηκα με στεναρότητα και ο κόσμος μου το πίστωσε. Είστε οι διπλάσιοι από αυτούς και παραπάνω. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο. 30 χρόνια. Και στον έλεγχο της πόρτας που θα γινόταν από το ΣΔΙΤ, θα έβλεπαν εάν έχουμε μέσα ανακυκλώσιμα. Και αν δεν είχαμε ανακυκλώσιμα, θα τρώγαμε και πρόστιμο από πάνω. Ακούστε, το εργοστάσιο θα είναι εκεί για τα επόμενα χρόνια. Ο εργολάβος, ο οποίος βρίσκεται σε μια περιδίνηση, λυπάμαι για την περιδίνηση στην οποία βρίσκεται, αλλά από την άλλη μεριά είναι να εξαντλήσει όλα τα μέσα, όπως καλώντας την υπηρεσία, τους είπα, εάν δεν τελειώσει σε αυτό το χρονικό πλαίσιο που έχει πάρει αυτή την παράταση, είναι έκτοτος και για τα επόμενα 5 χρόνια δεν μπορεί να δει σε κανένα δημόσιο έργο. Τελεία και παύλα από αυτό το θέμα. Δυστυχώς, η διοίκηση είναι πολλές φορές και πικρή. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Για τη στιγμή που έχεις την ευθύνη της διοίκησης, θα πρέπει να είσαι και πικρός. Να καταφύγεις και στα δικαστήρια με κάποιους και να τους τιμωρήσεις. Ενδεχομένως, μπορεί να στεναχωρηθείς. Αλλά τι να κάνεις, πρέπει να πας και εκεί. Λοιπόν, για να διαφυλάξεις και την προσωπικότητά σου, αλλά και τα συμφέροντα του τόπου σου. Εμείς λοιπόν κάναμε ό,τι μας είπαν και ό,τι μας υπέδειξαν, με μία διαφορά, ότι εμείς δεν κάναμε καμία κυφίστηση στην πορεία. Εμείς ακολουθούμε μία συγκεκριμένη γραμμή και είμαστε εδώ να χτυπηθούμε με τον οποιονδήποτε θα είναι απέναντι στα συμφέροντα του τόπου μας. Το καταλάβατε, κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας? Για τα υπόλοιπα. Κύριε Πρόεδρε, εξηγήστε ότι όταν μιλάει ο Δήμαρχος κλείνει το θέμα. Έτσι, είναι τελευταίος και κλείνει το θέμα. Εξηγήστε μερικά πράγματα σε κάποιους, γιατί δεν το καταλαβαίνει. Πάμε λοιπόν στο επόμενο και κλείνω με αυτό. Κυρία Λαθουράκη, εξηγήστε με όποιο τρόπο εσείς μπορείτε καλύτερα σε αυτόν τον άνθρωπο, ότι αν μετά από αυτήν εδώ την παράταση που του δίνει η πλειοψηφία δεν τελειώσει το έργο, δεν έχει να ξαναπατήσει εδώ μέσα να ζητήσει ούτε μισή ώρα παράταση. Τελεία. Και παύλα. Δεν θα ξαναεπανέλθω στο θέμα αυτό. Αρκετά μας έχει βασανίσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Περιμένουμε να ξεκινήσουμε τη διαχείριση, περιμένουμε να ξεκινήσουμε την ανακύκλωση, περιμένουμε να ξεκινήσουμε όλες αυτές τις δουλειές και αυτός χρονοτριβεί διαρκώς. Λοιπόν, τέλος, ελπίζουμε ο εργολάβος να εμφανιστεί. Ακούσατε τι μας είπε στη συνέντευξη ο Δημήτρης Οκαμπόσος. Επίσης, ο Δημήτρης Οκαμπόσος παραχώρησε μια συνέντευξη στη Σωτηρία Παπαδοπούλου. Έλεγα ότι ο Δήμαρχος, λοιπόν, για άλλη μια φορά ήταν έτσι πανέτοιμος. Πανέτοιμος λοιπόν έδειξε να είναι ο Δήμαρχος στη Σωτηρία Παπαδοπούλου. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχαν πάρα πολλές ερωτήσεις, έτσι δεν τον διέκοπτε η δημοσιογράφος και βρήκε και λίγο έτσι ώρα να χαλαρώσει και κάθε τόσο έπινε καφέ. Κοιτάξτε εδώ, μπροστά στις κάμερες λοιπόν, απολάμβανε τον καφέ της και είχε και τον καλεσμένο. Φυσικά ο Δήμαρχος Καμπόσος δεν προβληματιζόταν από αυτό και απαντούσε στα ερωτήματα που φυσικά δεν υπήρχαν, γιατί από ό,τι όλα δείχνουν απολάμβανε έτσι τον καφέ της Σωτηρία. Ο Δημήτρης λοιπόν, γνωστός από τα μέσα ενημέρωσης και από τη τηλεόραση σαν παρουσιαστής, περισσότερο σχολιαστής, απάντησε σχεδόν σε όλα. Μια πάρα πολύ καλή εκπομπή, αρκεί να πούμε λίγο στη φίλη μας Σωτηρία ότι νερό μπορεί να πίνουμε, όχι όμως καφέ και ειδικά σε πλαστικό. Με δόση χιούμορ αυτό βέβαια, το σχολίασα. Δεν μου άρεσε αυτό με το φραπέ το καλαμάκι. Δεν ξέρω αν ήταν φρέντο καπουτσίνο, τι ακριβώς πίνει η Σωτηρία. Σημασία είχε ότι αν μιλάς με τον καλεσμένο δεν πίνεις καφέ. Τώρα αν έχεις μπερδέψει το ραδιόφωνο,
έχει μια διαφορά. Ξύλωσαν τον παλιό αξονικό, παλαιού τύπου δηλαδή, αξονικό τομογράφο από το Άργος. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει αξονικός, τα ξύλωσαν όλα, τα πέταξαν έξω και αυτό θα το δώσουν στο ναύπλιο. Το ναύπλιο δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη, θα του δώσουν τον παλιό. Και επειδή ήρθε ο καινούριος τώρα στο Άργος, ο αξονικός, θα του κάνουν καλή δουλειά. Δηλαδή τώρα θα φτιάξουν τις μονώσεις, δεν τα είχαν φτιάξει, δεν είχαν σκεφτεί δηλαδή να φτιάξουν κάτι πιο μπροστά. Έτσι λοιπόν τώρα τα ξύλωσαν όλα, έμεινε ολόκληρη η αργολίδα χωρίς αξονικό και τώρα άρχισαν να κάνουν την εγκατάσταση, πέταξαν τον παλιό έξω, να δούμε πώς θα τον τοποθετήσουμε στο ναύπλιο. Το ναύπλιο λέει, παιδιά τι γίνεται εδώ πέρα, πώς θα τον τοποθετήσουμε την κατάσταση, να βρούμε μια λύση. Δεν υπάρχει λοιπόν λύση, στο Άργος δεν ολοκληρώνεται η δουλειά με τον αξονικό. Έτσι λοιπόν κάνουμε προσευχές μέχρι να μπουν τα μολύβια, οι ιώσεις, όλα αυτά που χρειάζονται, γιατί υπάρχει ραδιενέργεια αν κάτι δεν πάει καλά με την τοποθέτηση, να γίνει ο έλεγχος, να περάσουν επιτροπές. Μέχρι να γίνει διαμόρφωση του χώρου λοιπόν στον άφηνο, να πάει ο παλιός να τοποθετηθεί, μήπως έχει κάποιο πρόβλημα, δεν δουλεύουν οι λάμπες εκεί πέρα, δεν δουλεύει το κοντρόλ, κάτι δεν πάει καλά και υπάρχει κάποια διαρροή, θα χρειαστεί και πάλι λίγο χρόνο εκεί. Κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας, να μην μας τύχει κανένα έκτακτο περιστατικό, γιατί αν μας τύχει, πάμε Κόρινθο, Τρίπολη και καταλαβαίνετε αυτό τι γίνεται. Δηλαδή, αν γίνει ένα τροχαίο, να μην γίνει ποτέ στην αργολίδα και χρειαστεί άμεσα κάτι τέτοιο, δεν γίνεται. Πρέπει οι τραυματίες να πάνε πρώτα στον αξονικό στην Τρίπολη, να δουν αν και εκεί είναι διαθέσιμος ή στην Κόρινθο, για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν το θέμα, να δουν τι γίνεται, από πού υπάρχει το πρόβλημα, για να ξαναγυρίσουν πίσω να γίνει η επέμβαση. Τι να σας πω. Τοποθετήστε, βγάλτε τον ένα, φτιάξτε την εγκατάσταση στο άλλο με τα μολύβια και με όλα αυτά. Πηγαίνετε, βρείτε μια κάντε συνεργασία με τον ναύπλιο, τοποθετήστε τον παλιό, να έχετε λίγο την άνεση ότι αν συμβεί κάτι στο Άργος, στην ευρύτερη περιοχή της Νεμαίας, τον εθνικό δρόμο, όλα αυτά. Τοποθετήστε λοιπόν τον παλιό με τα νέα μολύβια στον ναύπλιο, να υπάρχει ο χώρος, βάλτε τα ρεύματα αυτά που χρειάζονται, να πάει ο ειδικός συνεργάτης που δουλεύει τον αξονικό, ο μηχανικός, αυτός που ξέρει να δουλεύει τα συστήματα, και μετά όταν έρθει ο καινούριος, μέχρι να εκπαιδευτείτε, να δείτε που θα μπει, να έχουμε και ένα δεύτερο σύγχρονο, μιας και τον φέρατε. Λοιπόν, από τη μεριά λοιπόν του νοσοκομείου και του ενός και του άλλου νοσοκομείου, δεν υπάρχει, μόνο ένα δελτίο τύπου θα δείτε, θα σας κάνουμε. Δεν μας ενημερώνουν δηλαδή, τα μέσα ενημέρωση δεν τα ενημερώνουν, για να ενημερώσουμε και εμείς τους πολίτες τι ακριβώς γίνεται και πότε θα τελειώσει αυτή η κατάσταση. Επιχείρηση λάστιχο τώρα στη ΔΕΙΑΝ. Ο κύριος Γιώργος Καχρημάνης οργάνωσε μαζί με τον Δήμαρχο, ο Δήμαρχος μαζί με τον Γιώργο Καχρημάνη, πάρτε το όπως θέλετε, το λιμεναρχείο. Επιχείρησαν λοιπόν και έριξαν σωλήνα με τη βάρκα, το πήγαν απέναντι στο Μπούρτζι, γιατί υπήρχε μια διαρροή, επειδή γίνεται η εκβάθυνση εκεί του λιμένα, εκεί η βούτα μια φορά από ό,τι είχα δει, βούτυξε τα καλώδια μαζί με τους σωλήνες και έτσι λοιπόν έσπασε ο σωλήνας και έβγαζε νερό στη θάλασσα και υπήρχε μεγάλη κατανάλωση και χαμένο νερό μέσα στη θάλασσα από τη ΔΕΙΑΝ, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος Καχρημάνης. Για να δούμε. Ναι, ξεκίνησα σήμερα το πρωί εργασίες υποκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού ίδρυσης στο Μπούρτζι. Υπήρχε ένα θέμα εκεί και λόγω των εργασιών που γινόντουσαν για την εκβάθυνση του λιμένα. Μια διαρροή που υπήρχε εκεί και δημιουργούσε θέμα στον ίδιο τον οργανισμό. Αποκαταστάθηκε, έτσι τις επόμενες μέρες θα έχουμε την υδροδότηση του στο Μπούρτζι χωρίς διαρροή με ένα καινούργιο αγωγό. Άμεσα θα γίνει, όπως πληροφοριακά σας λέω, και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, έτσι ώστε η Καστρονησίδα να είναι πια πλήρης και από τις δύο αυτές παροχές. Είχαμε κάποια θέματα για σήμερα, γιατί είχαμε την άβηξη ενός κρουαζιερόπλου και εκεί χρειαστήκαμε την αλλαγή του λιμενικού του λιμεναρχείου και τον κύριο Τάκη Τεκοτώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί καταφέραμε έτσι να τακτοποιήσουμε την κίνηση στο διάβλο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απλώσουμε το καλώδιο χωρίς προβλήματα και να γίνει και η βύθιση του. Γιατί είχαμε συχνή κίνηση στο διάβλο και από το κρουαζιερόπλο που έβαζε μέσα με τις λάντες στον κόσμο, αλλά και από κάποια στεοφόρα που έβγαιναν. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αποκαταστάθηκε ο αγωγός, έτσι είμαστε συγχαρούμενοι. Στην διευθυντική θέση να λύνουμε ένα-ένα το θέμα. Αυτά λοιπόν μας είπε ο κύριος Καχρημάνης. Διορθώθηκε το πρόβλημα.
Θα μπει και ηλεκτρικό, γιατί εκεί πέρα δεν περνάει το καλώδιο, έχουν κόψει και το καλώδιο του ρεύματος που πάει στο Μπούρτζι. Παλαιότερα το έκοβαν τα πλοία που ερχόντουσαν μέσα στο λιμάνι, γιατί ήταν σε πιο ψηλά από το κανονικό και έτσι είχαν προβλήματα. Μετά όμως τώρα με την εκβάθεση αναγκαστικά έριξαν τους τσιμεντόλιθους, πήγαν πιο κάτω το καλώδιο του νερού, έτσι λοιπόν θα βάλουν και το καλώδιο που έχει να κάνει με το ρεύμα. Ίδρυυση λοιπόν θα έχει το Μπούρτζι, όποιος πηγαίνει εκεί θα μπορεί να πίνει και νεράκι. Σιγά σιγά λοιπόν όλα θα γίνουν, για να δούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη περίπτωση. Εδώ κάποιοι λέει να έχουμε νερό, κάποιοι όμως από λάθος συνεννόηση. Συμβαίνει αυτό τώρα. Ο ένας πρόβλημα το νερό, θυμάμαι παλαιότερα όταν ο τότε νομάρχης έβαλε το νερό στα βλάκι για να το φτάσει στα ίρια. Θυμάμαι τον κύριο Σαλεσιώτη που έβαλε το νερό. Έτσι λοιπόν είχαμε πει στο κανάλι τότε, 12 η ώρα το βράδυ, ότι το νερό πήγε στα ίρια τελικά, ο κύριος Σαλεσιώτης το είχε πάει στα ίρια. Ξαφνικά λοιπόν χτυπούσαν τα τηλέφωνα στο κανάλι, βρείτε μας κάποιον υπεύθυνο. Κάπου λοιπόν στο κεφαλάρι είχε βγει το νερό από τη μεγάλη πίεση να σπρώξει το νερό, ήταν κλειστά οι πόρτες από ό,τι έλεγαν τότε του αναβάλου σε κάποια σημεία. Κάποιοι δεν το τραβούσαν σωστά, τα αντιλιοστάσια δεν έριχναν το ένα στο άλλο την μπάσα. Έτσι λοιπόν μπλοκάριζε, το νερό έβγαινε έξω και είχαν πλημμυρίσει όλη η περιοχή. Κάτι ανάλογο σε μικρό βαθμό θα έλεγα, ξεχύλισε ο ανάβαλος στον κάμπο του Άργους και συγκεκριμένα στο χωριό Ηραίο, όπου ο πρόεδρος έτρεξε να δει τι γίνεται με τη διαρροή αυτή. Τα χωράφια γέμισαν νερό, καλό τους έκαναν. Οι δρόμοι πάλι γέμισαν νερό, έγιναν ένα με τον ανάβαλο. Και αυτό, σύμφωνα από ό,τι μας λέει ο πρόεδρος του χωριού, είναι γιατί ενδεχομένως κάποιοι αθήγανοι είχαν κλέψει κάποια μοτέρ, κάποιες αντλίες, κάποια καλώδια από κάποιο αντιλιοστάσιο και έτσι λοιπόν δεν πήραν αυτόματα τα μηχανήματα του αντιλιοστασίου ώστε να τραβήξουν το νερό, να το βάλουν στις δεξαμενές και ο ανάβαλος ξεχύλισε. Να δούμε τι έχει συμβεί. Μου είπε ο υπεύθυνος του ΟΕΒ ότι δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν τη ροή του νερού και ο ανάβαλος ξεχυλίζει ανατακτά χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα να γίνεται φθορά και στο δρόμο που χύνεται το νερό κάτω, βγαίνει εκτός του καναλιού, αλλά εντάξει, στα χωράφια δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι κίνδυνος για τα χωράφια, σε καλό κάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι γίνεται ζημιά στους δρόμους. Ναι, μου είπε ο υπεύθυνος του ΟΕΒ, ο κ. Μαρκάκης, ότι θα λυθεί το πρόβλημα και δεν θα ξανασυμβεί πάλι αυτό. Βέβαια, επισκέφθηκε και την κυρία Κακριμάνη, που είναι στην περιφέρεια, στις τεχνικές υπηρεσίες. Δεν είναι αρμόδια αυτή για αυτό το θέμα. Είναι για έναν άλλον αγωγό που έρχεται μέχρι το χωριό και έχει κάτσει λίγο η άσφαλτος, αλλά μου είπε ότι θα επιληφθεί και αυτή του θέματος. Υπάρχουν προβλήματα κλοπών, σοβαρότατα, από ομάδες Ρωμά. Κλέβουν γεωτρήσεις, μεγάλες φθορές σε ανεμομύκτες, σε καλώδια. Το πρόβλημα είναι σοβαρότατο. Και τώρα πρόσφατα είχαν λάτισαν και ένα σπίτι το οποίο είχε πάρει φωτιά βέβαια, αλλά είχαν μείνει πράγματα μέσα και το λάτισαν. Ναι, μεγάλες παρατηρήσεις, πολλές παρατηρήσεις οι πολίτες και διαμαρτύρονται συνέχεια. Περισσότερη αστυνόμευση, γιατί είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Συνήθως εγώ συγκεκριμένα είχα πάει για να κόψω κάποια, να ανοίξω το δρόμο εκεί που είχε πάρει φωτιά αυτό το σπίτι που σας είπα και 5 η ώρα το απόγευμα και τους βρήκα μέσα τους δρομάς του σπίτι που έπαιρναν, άδειαζαν το σπίτι. Στην καθαριότητα πάμε καλά πιστεύω. Ο Δήμος είναι κοντά στον πολίτη. Γενικά εγώ δεν, στο χωριό το δικό μου, για το χωριό το δικό μου μιλάω, δεν έχω προβλήματα με την καθαριότητα κλπ. Είμαστε πιστεύω σε πάρα πολύ καλό βαθμό σε θέμα καθαριότητας. Θα ήθελα λίγο περισσότερο τους δρόμους να κοιτάξουμε. Βέβαια, ξέρω ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Είμαστε σε μια εποχή κρίσης. Αλλά οι δρόμοι είναι ένα σοβαρότατο θέμα. Και δεν λύνεται, πιστεύω. Λύνεται προσωρινά με πουλώσεις, αλλά εντάξει, δεν υπάρχουν και τα χρήματα. Δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια για να γίνουν ασφαλτοστρώσεις κλπ. Για τους δρόμους. Ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί. Είμαστε κοντά στους πολίτες. Λύνουμε τα προβλήματα όσα μπορούμε των πολιτών. Και αυτός ήταν και ένας λόγος που με τίμησε το χωριό. Έτσι. Ήμουν ο μοναδικός υποψήφιος.
Θεωρώ ότι ήμουν ο μοναδικός υποψήφιος σε όλα τα χωριά της Αργολίδος. Ναι, τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον κόσμο και υπόσχομαι ότι θα είμαι κοντά τους και κοντά στα προβλήματά τους. Ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ από τους Ρωμά, γιατί έχουμε, σας είπα, πάρα πολλές κλοπές, αλλά και απειλές. Είναι ένα πρόβλημα, χρονιαίο πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να βρει λύση. Είδατε τι είπε ο πρόεδρος, κατατοπιστικότατος. Οι Αθήγανοι λοιπόν έχουν παραβατική συμπεριφορά, δεν τους πιάνεις πουθενά, κάθε τόσο μπουκάρουν στα σπίτια, η Ρωμά. Έχει γίνει σλόγγαν πλέον, δεν μαζεύεται η κατάσταση και αυτό δεν είναι μόνο στην Αργολίδα, είναι σε όλη την Πελοπόννησο, είναι σε όλη την Ελλάδα. Όσο δεν υπάρχει χρήμα, το χρήμα που θέλουν αυτοί για να ζήσουν, θα βγαίνουν και θα μπαίνουν μέσα στα σπίτια μας. Έτσι λοιπόν, γίνονται και κλήσεις ότι όταν κάποιος ανεβάζει στα social media ότι δεν θα είμαι στο σπίτι ή που είμαι και τι κάνω και εντοπίζουν πάρα πολύ εύκολα, τα έχουν πάρα πολύ καλά, έχουν πολύ καλή έτσι, σχέση με τα social media οι Ρωμά, έχουν πάρα πολύ καλά κινητά, ξέρουν πάρα πολύ καλά πού βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, πού βρίσκεται, πόσα παιδιά έχει, εντοπίζουν λοιπόν γρήγορα τι ακριβώς συμβαίνει και ξέρουν ποια σπίτια δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα. Επίσης, έτσι από ό,τι γνωρίζω από διάφορα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, πετούν κάποιες πέτρες στα σπίτια, κρύβονται, ξαναπετούν, βλέπουν ότι κανένας δεν βγαίνει έξω και κάποια στιγμή μπαίνουν και χτυπούν. Αδειάζουν ό,τι βρουν μέσα και παράλληλα έρχονται τα ειδικά οχήματα, τα ειδικά διαμορφωμένα, να φορτώσουν τα πράγματα και να φύγουν. Αυτή λοιπόν η συμπεριφορά δεν αλλάζει, δεν αλλάζει, από ό,τι μας είπε και ο Πρόεδρος. Ας ελπίσουμε. Καλοκαίρι τέλος. Φθινοπόρια και πρέπει να το καταλάβουμε. Βροχές, καταιγίδες. Βλέπουμε κάποια πλάνα από τη βροχή, από την πρώτη έτσι βροχή που έπεσε χθες το βραδάκι στην Αργολίδα. Τα πλάνα είναι από την περιοχή των Λευκακίων. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, σοβαρό τροχαίο με ένα νεκρό. Το πρωί του Σαββάτου, από άγνωστη αιτία, υπήρχε ολισθηρότητα στο δρόμο. Είχε μείνει από τις πρώτες πρωινές ώρες και από τη βροχή που υπήρχε στην περιοχή αρκετό νερό στο δρόμο. Στη στροφή λοιπόν, την απότομη στροφή στο Κονδύλι, έφυγε το αυτοκίνητο και πήγε στον Κρεμό. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Γιατί σε αυτό το ρεπορτάζ πήγαμε επί τόπου και το καλύψαμε. Βρισκόμαστε στην περιοχή Κονδύλι, όπου εδώ
Λίγη ώρα πριν έγινε ένα σοβαρό τροχαίο. Ένα αυτοκίνητο έφυγε από το πάνω μέρος της τροφής που είναι στο κονδύλι και έπεσε μέσα στα βράχια της περιοχής. Μια δύσβατη θα λέγαμε περιοχή, έγινε μια επιχείρηση. Τελικά υπήρχε ένας τραυματίας, ο οποίος πρέπει να έχει και υποκύψει τα τραύματά του. Δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν έρθει στο σημείο. Η αστυνομία προσπαθεί και να δει μήπως υπάρχουν και άλλα άτομα μέσα στο αυτοκίνητο. Το άτομο το οποίο είναι νεκρό βρέθηκε σε ένα δύσβατο σημείο εκτός αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο είναι ένα λευκό, μικρό πρέπει να είναι αυτοκίνητο, το οποίο πήρε αρκετές τούμπες και κατέληξε μέσα σε θάμνους και βράχια. Η επιχείρηση ακόμη συνεχίζεται. Οι λιώμενοι, δεν μπορώ να πω ήταν πάρα πολλοί, αυτοί που ήταν στην παραλία, μιλούν στην κάμερα. Με εκεί μπορούμε να ακούμε μπαμ. Άλλοι δεν πήραμε, δεν βλέπουν τίποτα άλλοι. Άλλοι από εκεί και θυσία βλέπει, λέει, πέφτει ένα βαζίνι τέτοια. Τρέξε, δεν βλέπουν τίποτα. Τόσα. Είμαστε, εγώ ήρθαμε από εκεί. Όλοι εκεί είναι. Κοίτα που είναι. Είναι με τα πόδια πάνω. Πριν την εκκλησία εκεί στο Άγιο Νικόλαος. Και είδα ένα πράγμα να τουμπάρει. Λέω, παιδιά, τι έγινε. Τρέχοντας από εκεί, τα βλέπω τα παιδιά εδώ. Λέω, παιδιά, ακούσατε κάτι θόρυβο, κάτι. Ναι, ακούσαμε, λέει, μήπως είναι κάποιος πέταξε καμιά πέτρα, ξέρω εγώ. Λέω, είδα ένα αυτοκίνητο. Είδα ένα αυτοκίνητο, λέω, τούμπαρε. Και τρέχοντας με το παιδί εδώ, κατεβήκαμε μέχρι καμιά δεκαρία μέτρα, βλέπουμε το αυτοκίνητο πεσμένο. Τον άνθρωπο ήταν μέσα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Νομίζω ήταν έξω, έτσι. Κατάλαβες. Αυτό είναι πολύ κάτω. Εμείς πήγαμε από κάτω να δούμε αν μπορούμε να το δούμε τον άνθρωπο, αλλά δεν φαινόταν τίποτα. Και γι' αυτό ανεβήκαμε πάνω, εδώ, για να δούμε. Ειδοποιήσατε αστυνομία. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αμέσως πήραμε τηλέφωνο στην αστυνομία, ήρθε η αστυνομία, πυροσβεστική. Και αυτό ήταν εγώ. Μάλιστα. Εσείς δεν είστε Έλληνας. Όχι. Από πού είστε? Εγώ είμαι Σκοπιανός. Θανατηφόρο τροχαίο στην διασταύρωση με την Προσύμνη. Εκεί ένας άτυχος Ρουμάνος πήγαινε προφανώς με το ποδήλατό του, ήταν και αργά, δεν ξέρουμε αν είχε πιει. Μέσα βγήκε από το χωράφι, βγήκε από το στενό, στον κεντρικό δρόμο, εκεί τον παρέσυρε ένα γιο ταχύ και τον σκότωσε. Τον πήγαν στο νοσοκομείο του Άργους, όμως εκεί διαπιστώθηκε ότι απλά ο Ρουμάνος είχε χάσει και επίσημα έτσι, τη ζωή του, ενώ γνώριζαν πιο μπροστά ότι είναι νεκρός. Να πούμε ότι ο περιφερειακός δρόμος, αυτός ο συγκεκριμένος που φτιάχτηκε επί την εποχή Σαλαισιώτη, νομάρχη, δεν έχει σε πολλά σημεία, σε πολλές διασταυρώσεις, δεν έχει φωτισμό. Υπάρχει έλλειψη φωτισμού. Εκτός από 1-2 πρατήρια, το ένα ειδικότερα που δουλεύει και φωτίζει κάτι, και εκτός δύο τμήματα, ένα που είναι πιο πάνω προς τη μεριά των Μυκηνών που υπάρχουν κάποιοι φωτισμοί, όλοι οι άλλοι φωτισμοί υπολόγιζαν εκεί ότι θα γίνουν πολλά κτίρια, ότι θα πάνε βιομηχανίες, θα πάνε εταιρείες σε αυτόν τον περιφερειακό δρόμο. Πολλά υπολόγιζαν αυτοί που το κατασκεύασαν τότε. Και δεν έχει φωτισμό. Δηλαδή, όταν πήγαμε να κάνουμε το ρεπορτάζ, ήταν μέσα στο μαύρο σκοτάδι. Άρα λοιπόν, όλα πρέπει να τα προσέξουμε. Οι υπεύθυνοι λοιπόν πρέπει να βγουν έξω να δουν γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη φωτισμού σε αυτόν τον περιφερειακό δρόμο που περνάνε τόσα αυτοκίνητα. Και στις παρακαμπτήριες υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί που γίνεται παράκαμψη, μια απότομη, εκεί που τελειώνει ο κεντρικός δρόμος, ο περιφερειακός, και μπαίνουμε στην παράκαμψη να πάμε Αργολικό και να γυρίσουμε προς Ναύπλιο. Και εκεί είναι, άμα κάνεις το λάθος και πας στην άκρη του δρόμου, έχεις βρεθεί ακριβώς ανάποδα επάνω στα δέντρα. Δηλαδή είναι τόσο, θα λέμε, στο χείλος, στο μετέχμιο. Λοιπόν, ακριβώς εκεί που τελειώνει ο δρόμος είναι το δέντρο. Δηλαδή, κατά μήκος όλη αυτή τη περιοχή στο Αργολικό υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αν κάποιος τρέχει και για κάποιο λόγο βγει από το δρόμο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χάσει τη ζωή του. Γιατί είναι πολύ ψηλά ο δρόμος και κατευθείαν το αυτοκίνητο μπορεί να πέσει με το πρώτο εκτροχιασμό που θα κάνει, να πάει να πέσει πάνω στο δέντρο. Ο οδηγός περισσότερο και όχι ο συνοδηγός. Δεν θα προλάβει να πάρει τούμπα.
Έτσι λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή και σε αυτούς τους δρόμους, γιατί και εκεί δεν έχουμε φωτισμό. Μιλάμε για φωτισμό που υπήρχε από την εποχή του 80. Τέτοιες λάμπες έχετε εκεί. Δεν έχετε μπει σε κάτι άλλο. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν τι μπορεί να αλλάξει και σε αυτές τις περιοχές. Πάμε σε ένα άλλο τώρα, μεγάλο το έργο εκεί στην Επίδαυρο. Ο κύριος Χρόνης ανέβασε ένα ATM επάνω στο δρόμο. Κοιτάξτε αυτή τη φωτογραφία. Δεν ξέρω, εμένα μου θυμίζει πώς ήταν το ταχυδρομείο που πήγαινε και έρνες τα γράμματα. Εδώ μιλάμε όμως για χρήματα. Μπροστά σε ένα κατάστημα που πουλάει ψηλικά, τσιγάρα κτλ. Επάνω στο πεζοδρόμιο τοποθετήθηκε ένα ATM. Δηλαδή πανεύκολα μπορεί να το δέσει ο άλλος μια λυσίδα, να το βουτήξει με ένα ντάτσουν ή με ένα οτιδήποτε και να το πάρει και να φύγει. Τώρα, ο Δήμαρχος λέει ότι αυτό είναι τέλειο, καλορίζικο, όμως δεν ξέρω με ποιες προδιαγραφές μπήκε αυτό το ATM. Να μπουν χρήματα, δικά μου λεφτά δεν είναι, ας το πάρουν αυτοί που το έβαλαν, να το βάλουν κάπου αλλού, να φυλάσσεται, γιατί αν πάμε τώρα και πούμε ότι εκεί πέρα αυτό είναι στην κατάλληλη θέση για να μπορεί κάποιος να πάρει χρήματα, εγώ θα πω ότι δεν είναι στην κατάλληλη θέση. Διότι, αν κάποιος εκεί στην ερημιά, στο σημείο που δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια κάμερα, κάτι τέλος πάντων, πάει να πάρει χρήματα και πάει να μπει στο αυτοκίνητο, θα του πεταχτούν κανένα δύο δεξιά-αριστερά, θα πάρουν τα χρήματα. Δεν είναι αυτό το πράγμα σωστό, όμως μπήκε. Καλά έκανε και μπήκε, δεν υπήρχε, να εξυπηρετεί τους πολίτες, χειμώνα-καλοκαίρι. Αυτό είναι λοιπόν το ATM. Καλή επιτυχία, Δήμαρχε. Μήπως θα έπρεπε να μπει σε καμιά άλλη βιτρίνα μέσα σε κανένα σούπερ μάρκετ τέλος πάντων, ή φοβούνται μην μπουν τα εκρηκτικά και πάρουν τις κασετίνες με το χρήμα. Τώρα εκεί όμως όπως είναι, ξέρω εγώ, μήπως γίνει κανένα τροχαίο και το κοπανίσουν και το πάρουν μαζί όπως είναι, μαζί με το τροχαίο. Ας ελπίσουμε, δικά μου λεφτά και πάλι σας λέω δεν είναι. Όσοι προλάβετε, θα προλάβετε. Όσοι πάρετε, πήρατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή συνέχεια. Ελπίζω αυτή η εβδομάδα θα είναι βέβαια φθινοπορεινή από ό,τι λένε και τα δελτία. Θα έχουμε βροχές από Δευτέρα. Να δούμε αν θα μας σώσει μια βροχή, ένα χαλάζι. Να είμαστε καλά, να είστε καλά όλες και όλοι. Γεια σας.